μετά την πρωτοφανή καταστροφή στο εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οροφή ακόμα στάζει, το Συνεργείο Καθαριότητας προσπαθεί να απομακρύνει το νερό και η επιστημονική ομάδα να σώσει ό,τι σώζεται. Τις απαντήσεις στο ερώτημα τι έφταιξε για την πλημμύρα στο υπερσύγχρονο εργαστήριο θα δώσουν οι ειδικοί. Ανεξάρτητους μηχανικούς από την αποκεντρωμένη διοίκηση, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν ως πραγματογνώμονες για να δούμε γιατί συνέβη αυτό. Επίσης θα γίνει μια διοικητική εξέταση, όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος, για να διαλευκάνουμε πλήρως το τι ακριβώς έχει συμβεί, το τι ενέργειες έγιναν ή τι μπορούσε να γίνει και δεν έγινε, αν υπάρχει τέτοιο. Αυτό νομίζω θα γίνει αυταπάγγελτα από την Βρετανία. Δεν είναι κάτι που θα το ζητήσω εγώ. Η Βρετανία θα δει πώς έγινε αυτή η καταστροφή. Ταυτόχρονα, μια τριμελής επιτροπή αναλαμβάνει να καταγράψει και να αποτυπώσει το μέγεθος της ζημιάς στα πανάκριβα μηχανήματα του κορυφαίου εργαστηρίου. Πρόκειται για εξοπλισμό του Πανεπιστημίου, του Νοσοκομείου και υποδομή που προέρχεται από δωρεές. Με πράξη του Πρίτανη έχει συγκροτηθεί μια επιτροπή από καθηγητές και ειδικούς για να αποτιμήσουν την δυνατότητα ή μη των μηχανημάτων να λειτουργούν πλέον ή όχι. Τα υπόλοιπα θα προσπαθήσουμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης κάποιων ανταλλακτικών κλπ. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τα όργανα έχουν υποστεί τέτοια ζημιά που δεν φαίνεται ποτέ να μπορέσουν να λειτουργήσουν όπως ήταν. Κατά τραγική ηρωνία, τις προηγούμενες ημέρες οι υπάλληλοι είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο για τυχόν βλάβες. Ωστόσο, το σημείο που καταγράφηκε το πρόβλημα στο σύστημα πυρόσβεσης, σύμφωνα με την Βρετανία, δεν ήταν ορατό. Φέρεται η βλάβη να προήλθε από αστοχία μιας σωλήνας εξαερισμού του συστήματος υψηλής πίεσης του συστήματος πυρόσβεσης. Το πιεστικό δούλευε διαρκώς, που σήμαινε ότι υπήρχε διαρροή στο σύστημα. Δυστυχώς, η θέαση ήταν τέτοια που δεν ήταν εμφανής πριν για να το προλάβει κανείς, ήταν μέσα στον πετό. Είχα φροντίσει λοιπόν από την αρχή να πάρουμε όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε αυτή την ασφάλεια στο εργαστήριο και κάποια μάλιστα από τα μέτρα αυτά είχαν δημιουργήσει την εντύπωση σε πολλούς από τον κόσμο που ήταν εδώ στο Πανεπιστήμιο ότι ήταν ένα εργαστήριο άβατο. Έτσι το είχαν. Και δυστυχώς μας ήρθε η ζημιά από τον ουρανό. Για τον διευθυντή Αριστίδη Τσατσάκη, χαμένοι πήγαν οι κόποι 35 χρόνων. Ο εξοπλισμός, η τεχνογνωσία και οι καινοτομίες του εργαστηρίου τοξικολογίας και γίνεται κάθε προσπάθεια έως την αποκατάσταση των μηχανημάτων να συνεχιστεί ένα μέρος των αναλύσεων με τον πιο ελαφρύ εξοπλισμό. Το ζητούμενο για την επιστημονική ομάδα είναι να επαναλειτουργήσει το συντομότερο δυνατό το λαβωμένο από την πλημμύρα εργαστήριο τοξικολογίας.